Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας της Ευξηνούπολης, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Απόψε, ωραία βραδιά του Αυγούστου, έχουμε τη χαρά να ακούσουμε την χοροδία του Καπί, η οποία τις τελευταίες μέρες σκοπίασε πολύ μέσα στη ζέστη, για να σου παρουσιάσει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με τη σύμπραξη της Μαντολινάτας, το οποίο είναι αφιερωμένο στο μεγάλο συνθέτη και πατριώτη μας, Θεσσαλός βέβαια, τον Βασίλη Τζιτζάνη. Οι άνθρωποι αυτοί θέλω προκαταβολικά να έχουν το χειροκρότημά σας. Γιατί δώσανε κάτι παραπάνω από το καλός, μάλλον κάτι παραπάνω από το κανονικό που κάναν. Δηλαδή, θυσιάσαν ίσως και τις διακοπές τους για να έρθουν να κάνουν πρόβες και να σας δώσουν τη χαρά απόψε, στα πλαίσια της απελευθέρωσης του Αλμυρού, η εκδήλωση αυτή εκεί είναι, να τους χαρείτε. Εγώ το έβαια, σαν υπεύθυνος των χοροδιών, τους έχω χαρεί πολλές φορές και όντως αυτό που θα ακούσετε απόψε, να είστε σίγουροι ότι αξίζει. Δεν έχω περισσότερα να πω, έτσι. Ξεκινάμε το πρόγραμμα, θα ακούσετε όπως σας είπα τραγούδια του Τζιτζάνη, έτσι. Πέρα όμως από αυτό, πέρα από τη χοροδία, τους ανθρώπους αυτούς τους ευχαριστώ για αυτά που κάναν. Θέλω να ευχαριστήσω και τη μαέστρο, τη Μαριάννα τη Σαμαρτζή. Έτσι, γιατί και αυτή κοπίασε. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τη Μαντολινάτα, η οποία Μαντολινάτα και αυτή διάθεσε χρόνο αρκετό να κάνει πρόβες και να σας παρουσιάσει μαζί με την χοροδία κάποιο πρόγραμμα. Βέβαια θα παρουσιάσει και κάποιο πρόγραμμα μόνη της. Έτσι. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία να τους χειροκροτήσετε όλους μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Μαέστρου των Χοροδών και της Μαντολινάτας, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφες νοσταλγικές στιγμές. Σε λίγο, όχι όμως στις ακρογιαλιές, αλλά σε αυτόν εδώ τον όμορφο χώρο που κρύβει και αυτός με τη σειρά του αρκετή νοσταλγία, θα αντιλαλήσουν όμορφες διπλοπενιές. Η χοροδία μας θα σας μεταφέρει νοσταλγικά στον Μπαχτσέτσι Φλίκη και στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Θα σας ταξιδέψει στην Ακρόπολη, στην Βάρνα, πέρα στο Καραμπουρνάκι και από εκεί στο Μπεξινάρι σε Φίνο Ακρογιάλι. Μπορεί να λεγόμαστε καπί, είμαστε όμως σαλάνια, διαλεχτά παιδιά μέσα στη πιάτσα που δεν μας τρομάζουν οι φουρτούνες και οι μπόρες, γιατί μέσα από το τραγούδι φεύγουν χαρούμενα οι ώρες. Έχουν σοπάσει από ώρα τα πουλιά και στις νυχτιά στη σιγαλιά του Τζιτζάνη αξέχαστα τραγούδια θα ακουστούν γλυκά. Λόγια, απλά να σας πω ότι το αφιέρωμα, ο συνθέτης που επιλέξαμε απόψε να είναι το βασικό μας θέμα, δεν είναι τυχαίο. Ο Βασίλης Τζιτζάνης αποτελεί έναν από τους πλέον αγαπημένους συνθέτες που θα μείνει για πάντα στις ψυχές όλων των Ελλήνων. Και επειδή πιστεύουμε ότι και εσείς θα μπορέσετε να τραγουδήσετε μαζί μας και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί αυτή την όμορφη βραδιά, γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιλέξαμε αυτόν τον αγαπημένο συνθέτη σε παλιά αγαπημένα τραγούδια για να σας ταξιδέψουμε. Θέλουμε να τραγουδάτε κι εσείς μαζί μας και να συμμετέχετε όπως ακριβώς αισθάνεστε. Καλή σας ακρόαση. Sorry.
Στις 18 του Γενάρη συμπληρώνονται 28 χρόνια από το θάνατο ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές του 20ου αιώνα, μιας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου και της λαϊκής μουσικής, του Βασίλη Τσιτσάνη. Νομίζω πως δεν υπάρχει Έλληνας ή Ελληνίδα πάνω από την εφηβεία που να μην έχει τραγουδήσει ή γλεντήσει με τα τραγούδια του. Ο Γιάννης Τσαρούχης είχε πει για αυτόν ότι είναι η μόνη απόδειξη ότι έχουμε πολιτισμό. Ο Μάνος Χατζηδάκης είπε ότι ξάπλωσε απ' άκρου εις άκρον σε όλη τη χώρα έναν ευαίσθητο ερωτισμό. Ενώ ο Μίκης Θεοδωράκης θα ήθελε να λογίζομαι σαν απλός μαθητής του. Ο Σκαλκότας διασκέβασε τη μάγισσα της Αραπιάς σε κονσέρτο. Μεγάλος δάσκαλος της λαϊκής μουσικής, δημιουργός των τραγουδιών που σημάδεψαν τον αιώνα και συνδετικός κρίκος μεταξύ ρεμπέτικου και λαϊκού, ο Βασίλης Τσιτσάνης αποτελεί μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της ελληνικής μουσικής παιδείας. Η φιγούρα του ως καλλιτέχνη είναι τυπωμένη στη σκέψη μιας μερίδας ανθρώπων ως ένα πρότυπο που μιλάει στις καρδιές όλων. Υπήρξε μεγαλοφυής ηγέτης στο χώρο του. Αναμόρφωσε ριζικά πολλές πλευρές του ρεμπέτικου και άνοιξε καινούργιους δρόμους στο κοινωνικό λαϊκό τραγούδι. Με τα μελωδικά φτερουγίσματα της μεγάλης τέχνης του, ύμνησε την ψυχή του λαού. Τραγούδισε τη Ρωμιοσύνη, χτίζοντας νότα τη νότα στην καρδιά της την απέραντη μουσική του. Το τεράστιο σε μέγεθος και ποιότητα έργο του σμίλεψε με μοναδικό τρόπο το πρόσωπο της Ελλάδας των αδικημένων, των περήφανων του λαού. Συνθέτης, στιχουργός, τραγουδιστής, άνοιξε νέους ορίζοντες στο λαϊκό τραγούδι και έγινε δάσκαλος των μετέπειτα τραγουδοποιών. Ο Βασίλης Τσιτσάνης γεννήθηκε στα Τρίκαλα από γονείς υπηρώτες. Τσαρουχάς ο πατέρας του. Είχε ένα μαντολίνο με το οποίο έπαιζε σχεδόν αποκλειστικά κλέφτικα τραγούδια της πατρίδας του. Αυτά ήταν τα πρώτα ακούσματα του μικρού Βασίλη μαζί με τις βυζαντινές ψαλμωδίες που άκουγε στην εκκλησία. Στα 11 χρόνια του χάνει τον πατέρα του και μόνο τότε πέφτει στα χέρια του το μαντολίνο, το οποίο στο μεταξύ έχει μετατραπεί από κάποιον ντόπιο οργανωποιό σε μπουζούκι. Στα γυμνασιακά του χρόνια στα Τρίκαλα μαθαίνει παράλληλα βιολί, συμμετέχοντας με αυτό σε τοπικές εκδηλώσεις. Το μπουζούκι όμως, αν και χωρίς κοινωνική καταξίωση στη μικρή τοπική κοινωνία, τραβάει περισσότερο το ενδιαφέρον του. Τα πρώτα του τραγούδια τα γράφει σε ηλικία 15 χρονών. Στα τέλη του 1936 φεύγει από τα Τρίκαλα για την Αθήνα με σκοπό να σπουδάσει νομικά. Για να συμπληρώσει τα έσοδά του, δουλεύει παράλληλα σε ταβέρνες. Σε μια από αυτές γνωρίζει τον τραγουδιστή Δημήτρη Περδικόπουλο, ο οποίος τον πηγαίνει σε μια δισκογραφική εταιρεία. Ηχογραφεί για πρώτη φορά το 1937, αλλά το κύριο μέρος των προπολεμικών δίσκων του πραγματοποιείται τα επόμενα χρόνια. Η Αρχόντισσα είναι το πιο γνωστό τραγούδι που ηχογραφεί τότε, αλλά μαζί με αυτόν βρίσκουν θέση στη δισκογραφία τραγούδια όπως τα «Να γιατί γυρνώ», «Για αυτά τα μαύρα μάτια σου» και πολλά άλλα που ερμηνεύουν ο Στράτος Παγιουμτζής, ο Στελάκης Πρυπινιάδης, ο Κερομίτης, αλλά και ο Μάρκος Βαμβακάρης. Με αυτά τα τραγούδια ο Τσιτσάνης εισήγαγε ένα νέο είδος λαϊκού τραγουδιού, το οποίο αποτείνεται στο πλατύτερο κοινό σε αντίθεση με το ρεμπέτικο τραγούδι που ενδιαφέρει ένα περιορισμένο κύκλο ακροατών. Χωρίς ποτέ να αποδεχθεί κάποια από τις εποχιακές μόδες, παρουσιάζει πάντα κάποια τραγούδια που μπορούν να προστεθούν στα κλασικά του, αν και ανήκουν σε νεότερα χρόνια και έχουν επιρροές από τον κυρίαρχο ήχο αυτών. Τραγούδια το ερμηνεύουν ο Καζαντζίδης, ο Μπιθικότσης, ο Γαβαλάς, ο Αγγελόπουλος, η Γκρέη, η Πολυπάνου, η Χαρούλα Λαμπράκη, ο Σταμάτης Κόκοτας και από κάποιο σημείο και κάτω κατεξοχήν ο ίδιος. Από αυτά να αναφέρουμε ενδεικτικά. «Ίσως αύριο» 1958, «Τα λιμάνια» 1962, «Τα ξένα χέρια» 1962, «Μην αγάπη μου κοντά μου» 1962, «Κορίτσι μου όλα για σένα» 1967, «Απόψε στις ακρογιαλιές» 1968, «Κάποιο αλάνι» της Γερακίνας Γιος 1975, «Δηλητήριο στη Φλέβα» 1979. Το 1980, με πρωτοβουλία της UNESCO,
ηχογραφείται ένας διπλός δίσκος με τίτλο «Χάραμα». Έτσι λεγόταν το μαγαζί στο οποίο ο Τσιτσάνης εμφανιζόταν τα τελευταία 14 χρόνια της καριέρας του και της ζωής του. Σε αυτό το δίσκο παίζει μια σειρά από κλασικά του τραγούδια αλλά και πολλά αυτοσχεδιαστικά κομμάτια στο μπουζούκι. Ο δίσκος αυτός, με την έκδοσή του στη Γαλλία 1985, παίρνει το βραβείο της Μουσικής Ακαδημίας. Όμως, στο μεταξύ, ο κορυφαίος δημιουργός έχει φύγει για πάντα. Το 1984, ακριβώς την μέρα των γενεθλίων του. Αχ, κύρα Αντώνη, πως αγαπάνε, και
στράμε, τράμε, τις φωτιές για σένα πηδάμε, ως που να έρθει η βροχή και το θύμο σου πάντα ξεχνάμε. Σαν δυο μαζί τριγυρνάμε, σαν παιδιά σένα γελάμε, σαν κάνεις προσευχή.
Thank you.